παιδικές χαρές της κοινότητας ΚΟ είναι 6. Ο Δήμος και η κοινότητα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαφύλαξη των πολιτών μας. Όπως βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει απολυμάνωση των χώρων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και στους δημόσιους χώρους. Κλείσαμε τις παιδικές χαρές γιατί απαγορεύονται οι μαζικές συναθλήσεις ανθρώπων. Είναι στο χέρι όλων μας να καταλάβουμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή, εν ώψη κρίσης, θα πρέπει όλοι να κάνουμε το απαραίτητο για την ευθύνη που έχουμε για να μην εξαπλωθεί όλο αυτό. Παρατηρείτε όμως κάποια φαινόμενα, ειδικά οι νέοι, να προσπερνούν τις κλειδαριές και να πηδούν από τα κάγκελα. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε μαζευτεί με τη Δημοτική Αστυνομία, έχουμε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες θα περιπολούν όλες τις παιδικές χαρές και θα είναι εκεί να βρίσκονται, ούτως ώστε να αποτρέπουν τα παιδιά να είναι μαζεμένα σε όλους αυτούς τους χώρους. Σε ό,τι αφορά την κοινότητα της ΕΚΟ, τι άλλα μέτρα έχετε εφαρμόσει? Όπως σας είπα και πριν, έχουμε ξεκινήσει απολυμάνωση σε όλους τους δημόσιους χώρους. Έχουμε κλείσει, όπως είπαμε, τις παιδικές χαρές και προσπαθούμε να αποφύγουμε όσο το περισσότερο μπορούμε το συνωστισμό του κόσμου. Η Δημοτική Αστυνομία είναι όλη μέρα στο δρόμο, περιπολεί και κοιτάει οτιδήποτε πρέπει να γίνει. Σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις που ίσως χρειάζεται, απαιτείται λόγω των καταστάσεων, η κοινότητα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεδριάσετε ίσως με κάποια τηλεδιάσκεψη? Αυτή τη στιγμή αναμένουμε, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα λόγω του ότι έχουν παγώσει όλα. Το δικό μας συμβούλιο είναι γνωμοδοτικό. Από τη στιγμή που δεν προχωράνε οι υπηρεσίες του Δήμου σε όλες τις υπόλοιπες ενεργές, δεν μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε σε δικές μας συνεδριάσεις. Επομένως έχουν παγώσει και οι δικές μας. Και η Δημοτική Αστυνομία, όπως είπε και ο Πρόεδρος, επιτηρεί καθημερινά τις παιδικές χαρές. Πόσο δύσκολο είναι το έργο σας? Μαρία μου, σε καθημερινή βάση επικοινωνούμε με τον Δήμαρχο και με τον Πρόεδρο για να γίνονται συνεχείς περιπολίες σε παιδικές χαρές, σχολεία και σε άλλους χώρους που παρατηρείται συνωστισμός. Έχετε παρατηρηθεί φαινόμενα έτσι, τα παιδιά να πηδούν τα κάγκελα? Έχετε κάνει συστάσεις σε κάποια παιδιά? Ναι, σε πολλά παιδιά και τα έχουμε απομακρύνει από τις παιδικές χαρές. Συμμορφώνονται πώς? Ναι, συμμορφώνονται και τις δύο τελευταίες ημέρες οι παιδικές χαρές, σχολεία και οι άλλοι χώροι δεν υπάρχουν παιδιά. Πηγαίνετε και στα σχολεία και στους χώρους που είναι οι εξωτερικοί που γινόταν παλιά εκγύμναση διαφόρων αθλημάτων? Παντού, Μαρία. Παντού πάμε.